Λοιπόν, επειδή έχω πολύ καιρό να κάνω ένα βίντεο, θα κάνω ένα normal βίντεο, ok, δηλαδή έτσι, γιατί πάνε μέρες, ρε μαλά, δεν πάνε μέρες, ok. Θα σας πω γι' αυτό εδώ το ποντίκι, το Red Dragon. Είναι ωραίο ποντικάκι, να το κουνιέται ωραία, έχει RGB, δεν ξέρω αν μπορώ να σας τα δείξω τώρα βασικά. Θέλω να ανοίξω τον υπολογιστή, κάνω lock, να το, εδώ, περιμένετε, να το. Ωραίο ποντικάκι. Να το έχεις, να το χαίρεσαι. Μπορεί να έχει πολλά κουμπιά, έχει από εδώ, έχει από εδώ. Δεν μπορείς να αλλάξεις το mode switch. Και είναι ωραίο ποντίκι, Red Dragon είναι πολύ ωραίο. Αλλά ένα πράγμα μου σπάει, ένα. Δηλαδή θέλω να αλλάξω, ξέρω, το DPI, ρε. Αλλά, καθίστε να κλείσω τον υπολογιστή. Κάνουμε λίγο αυτό. Οπότε, αλλά έχει 7200 DPI. Να το δείτε. Να. 7200 DPI. Τι να τα κάνω. Δηλαδή, ξέρεις τι, δηλαδή θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο φθηνό αν δεν είχε 7200 DPI. Αν δεν είχε τόσο πολλά, θα μπορούσε να ήταν 15 ευρώ. Και αυτό έκανε 20. Ή 25, δεν ξέρω. Μου το έχει πάρει φίλος μου, δεν μου έχει πει πόσο κάνει. Δηλαδή, άμα πω εγώ τώρα, ξέρω εγώ στην εταιρεία σας και γράψω ότι γιατί το βάλετε 7200 DPI. Δηλαδή, θα μπορούσατε να μην το έχετε 7200 DPI, να το... Κοιτάξτε, δεν κράζω. Καλύτερα που το έχουν τόσο μεγάλο DPI, γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν να παίζουν έτσι, ξέρω εγώ, πανίδια, έτσι. Μπορεί κάποιος να θέλει να παίζει έτσι. Εγώ θέλω να παίζω έτσι. Δεν κράζω, απλά λέω ότι είναι πολλά. Δηλαδή, πιστεύεις ότι κάποιος θα χρησιμοποιήσει 7200 DPI? Δηλαδή, γιατί να χρησιμοποιήσω 7200 DPI, like. Εγώ χρησιμοποιώ 3000, νομίζω, δεν ξέρω πώς πάνε τώρα, δεν έχω δει. Αλλά 7200 DPI, ρε φίλε, εντάξει, θα μπορούσα να ήταν και λιγότερα, ας πούμε, όχι 7200, να ήτανε 5.000, ξέρω εγώ, πιο πολύ καλά. Αλλά όχι 7.200, ξέρω εγώ, δηλαδή πιο λίγα. Οκ, αυτό ήταν το βίντεο, ναι, μικρό, αλλά πρώτο review, perfect. Χάλια angle camera, ξέρω, αλλά ναι, perfect.